Στην είσοδο του φαραγγιού της Τρίπητης, που χαρακτηρίζεται ως το πιο δυσπρόσιτο της Κρήτης, είχε κατασκηνώσει ο 63χρονος Αντρίς Βέμπερ από την Πολωνία, που έχει να δώσει σημεία ζωή από την προηγούμενη Δευτέρα. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής και της ΟΠΚΕ που πραγματοποιεί έρευνες μετά την ενημέρωση των ελληνικών αρχών από την πρεσβεία της Πολωνίας, βρήκε λίγο μετά τις 5 χθε το απόγευμα τη σκηνή και τα προσωπικά του αντικείμενα. Το μόνο που απέδωσαν ήταν να βρούμε τη σκηνή στην είσοδο του φαραγγιού ε, βρήκαμε τα προσωπικά είδη του Πολωνού που έχει εξαφανιστεί. Ε, το βράδυ που έπεσε το σκοτάδι λόγω του είδου της περιοχής οι έρευνες διακόπησαν και ξεκίνησαν σήμερα τα χαράματα. Συνολικά 16 πυροσβέστες των πυροσβεστικών κλιμακίων Ανόπολη και Καμπανού και 6 άτομα τη Τρίτη ΕΜΑΚ με το ειδικά εκπαιδευμένο σκύλι τη υπηρεσία παίρνουν μέρο στι έρευνε για τον εντοπισμό του 63χρονου Πολωνού. Τέσσερις άνδρες της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητα Χανίων ενισχύουν τις προσπάθειές τους. Ευελπιστούμε για το καλύτερο, ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα επιχειρούμε μέχρι να βρεθεί στο σημείο αυτό ο εξαφανιστής Πολωνός. Σήμερα οι έρευνε συνεχίστηκαν και στα ορεινά, από δύναμη τη όπ και Χανίων και από το χωριό Κουστογέρακο προ τη Σούγια. Καθώ εικάζεται ότι ο 63χρονο ενδεχομένω ακολούθησε μια δύσκολη διαδρομή, την οποία μόνο οι καλά γνωρίζοντε μπορούν να διασχίσουν. Η μορφολογία του εδάφου και το φαράκι είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν θα βοηθούσε αυτή τη στιγμή το εναέριο μέσο. Αν χρειαστεί όμω, θα συνδράμει και ένα αέριο. Αλλά μέχρι στιγμή οι έρευνε. Συνεχίζονται με τα πεζοπόρα τμήματα μέσα στο φαράγγι. Ο Αντρίς Βέμπερ έφτασε στα Χανιά Αεροπορικό το Σάββατο 6 Απριλίου, μετέβη στη Σούγια, με σκοπό να γνωρίσει τι ομορφιές των Λευκών ωραίων και επρόκειτο να αναχωρήσει για την Κρακοβία τη Πολωνία το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση τη επιστροφή.